σας άρεσε πολύ το Friday, δεύτερο vlog για την σεζόν 2013-2014. Και είμαστε πάλι εδώ και πάλι μαζί μου η Ηλία. Γιατί δεν φορά σήμερα. Είναι κουραστική. Από το Anime House, φορά το Anime House. Και τώρα σήμερα θα μιλήσουμε για το Σουτέγιο Νοκιοτζίν, το οποίο είναι μια σειρά που έχει πραγματικά κάνει χαμό και νομίζω ότι πρέπει να τη συζητήσουμε, γιατί έχουμε κάποια πράγματα να πούμε τα οποία ίσως να μην είναι τόσο ξέρετε καλά. Γεια σας, η Electric Lemonade και το Black and Strawberry. Αυτό μας έχει βότκα και ένα λίγο ξέρω που το φτιάχνουμε μόνο μας. Εκατομμυρικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Εντάξει, νομίζω ότι μας έχουν κακομάθει εδώ, έτσι. Είμαστε και σωστοί! Ναι! Λοιπόν, Ήλια, θέλω να μου πεις τώρα, το λέγαμε μαζί αυτό στο Anime House, γίνεται την ώρα εσύ, ώρα τα κόλπα και γίνεται το πάνω, έτσι, από την μέρα που άνοιξε. Θέλω να μου πεις γιατί λες ότι φτάνει, είναι πολύ mainstream και έχει προβλήματα. Τι προβλήματα έχει για το κοίτα, mainstream δεν είναι. Είναι, έχει γίνει πανικός. Έγινε πανικός. Είναι στην Ιαπωνία, είναι σε αμάξια, είναι σε λεωφορεία. Είναι, δεν έχει παίξει σε όλες τις χώρες κανονικά, εντάξει. Μόνο στην Αμερική έχει παίξει σε simulcast, δηλαδή στο ίντερνετ. Αλλά γίνεται ένας πανικός. Έχει μπει στο 9GAG, νομίζω, αν όχι πρώτη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα, στο 9GAG. Ναι, χαμός. Ήρθε εδώ να μας το παίξει γιατί ξέρει για το Σουτέγιο Νοκιοτζίν και δεν ξέρει τίποτα. Ωραία. Ωραία. Ήλια, θέλω να μου πεις γιατί και εγώ συμφωνώ για αυτό που λες, δηλαδή δεν λες πλακίες, εντάξει. Θέλω να μου πεις γιατί πιστεύεις ότι είναι ίσως υπερεκτιμημένο ή έχει κάποιο θέμα. Υπερεκτιμημένο. Ναι, το πιστεύω ότι είναι υπερεκτιμημένο, γιατί ας δεχτούμε ότι έχει ένα πολύ πρωτότυπο story, έτσι. Πρώτο επεισόδιο και τώρα τελείωσε, μπορώ να τα πω αυτά. Άσε να το πω εγώ, άσε να τα κλάψω. Το βράδυ. Άσε να τα κλάψω. Άσε με λίγο. Λοιπόν, ένα πρωτότυπο story, ωραία. Απλά πολύ μαύρο γίνεται ένα πρόσωπο και πολύ σκιά. Πάρα πολύ σκιά. Είναι σαν να λέει, είναι σαν να είναι ο τύπος σε ταινία που έχει μπλε μάτια και να συνέχεια έτσι. Είναι έτσι. Έχω μπλε μάτια, παιδιά. Αυτό. Ναι, εντάξει. Πάρα πολύ. Okay. Ωραία, πάρα πολύ ωραία γραφικά, έτσι. Ωραία το story, είπαμε πολύ ωραίο. Ήτανε, νομίζω πως ήταν το μόνο άνιμο που συνέχισε να παίζεται από αυτά που βγήκανε σε τέτοια εποχή. Πολύ παγκόπηκαν από την εντύπωση. Αυτό ήταν το πιο δυνατό άνιμε της σεζόν της ανοιξιάτικης 13. Ήταν πολύ πολύ δυνατό. Το αποτέλεσμα να συνεχίσει, τουλάχιστον ήταν η πρώτη σειρά 25 επεισόδια, να συνεχίσει πιστεύω στο μέλλον, γιατί έχει ακόμα πράγματα να ανοίξει το μάγκα. Αλλά γενικά μπορώ να πω ότι ήταν η πιο δυνατή σειρά, είτε έχουμε κάποια θέματα είτε όχι. Αλλά θα σου πω σε λίγο γιατί δεν μου άρεσε κάτι. Μερικά πράγματα. Και πες μου εσύ τώρα, γιατί δεν σ' άρεσε. Ωραία. Προσωπικά δεν ξέρω γιατί. Από το πρώτο επεισόδιο που είδα. Τώρα με ανοίξει γιατί το έκανε ταυτόχρονα, έτσι. Και σου λέει μετά το βίντεο, την γυρνάμε εδώ πέρα, μερισμένη. Μας φωτίζουνε, λουκούλ, πες. Ωραία. Πες, μάλλον. Να πω το κρίμα μου βασικά, ότι από την ώρα που διάβασα το plot του, δηλαδή πριν ακόμα δω κάτω το επεισόδιο, ήμουν κάπως, οκ, τι κάνεις. Πού είσαι μένα. Δεν μου άρεσε, δεν ξέρω, δεν με τράβηξε. Έχει κάπως τι κάνεις. Σου πω απλά ότι
κάποιοι φίλοι μου στην ξενάρτη που βγάζουν εκεί πέρα μου λέγανε το... στις απόκριες, δες το, διάβασέ το, είναι τέλειο. Ε, λέω, οκ, okay, ναι, κάποια στιγμή λογικά θα το κάνω αυτό. Και βγαίνει το άλλο, βλέπω ένα επεισόδιο και... Και είμαι έτσι. Απλά ποιο είναι το πρόβλημα για μένα. Λοιπόν, ας δούμε λίγο την πορεία του άνιμε με βάση τις εκφράσεις μου. Κυριακό, κοίταξε, εδώ. Επεισόδιο 1, έτσι. Επεισόδιο 2, 3, 4, 5. Γενικά ήταν, αυτό θα πω, ήταν επεισόδιο 1, μπαμ, 2, 3, 4, 5, μπαμ, 6, 7, 8, 9. Γενικά είχε πολλά θέματα στο ότι πήγαινε, μας έκανε να είμαστε όσο λίγα αυτό μπορεί να το παρατηρήσεις και εσύ έτσι, δηλαδή ότι σε έκανε να σκαλώσεις, καλά, σκαλώσεις πολύ καλά. Στη σκηνή με το... Ενώ ότι βλέπεις το πρώτο επεισόδιο τώρα που μιλάμε ανοιχτά, είναι η μάνα του Έρεν, την παίρνει ο άλλος. Παμ! Ναι, το φρήκα. Ναι, αυτό, ξεκινάει και είναι... Η σειρά είχε κάποιες εκρήξεις, να το πω έτσι. Ωραία. Πέρα από τις εκρήξεις, πήγαινε έτσι. Και ήταν ένα επεισόδιο που απλά ήταν ο Έρεν στο άλογο με τους άλλους, τρέχανε, ήταν το τελευταίο μάσο. Και κάποιοι μύθοι που είχε πει ο Ριβάι, και απλά γυρνάμε πίσω, βλέπουμε ένα επεισόδιο που είναι έτσι και λένε... Και μετά εκεί που το θυμήθηκε καλά, ο Τιμπάς, πολύ καλά θυμήθηκε, ναι. Μετά γυρνάμε στο τακατάκ. Και δηλαδή ήταν ένα επεισόδιο το οποίο ξέρει, εκεί που πηγαίναμε για τη δράση, τους κυνηγούσε η τύπησα, ξέρω εγώ, από πίσω, ο Κιτάνας. Και ο Έρεν απλά θυμόταν μια ωραία ιστοριούλα που έπαιρνε καφέ με τον άλλον και τα λέγανε, όχι ρε φίλε. Θέλω να πω το pacing, ο ρυθμός ήταν λίγο παράξενο σε κάποιες φάσεις. Προσωπικά με κούρασε. Προσωπικά μου ήρθε πάρα πολύ έντονα σε ορισμένες φάσεις να πηδήξω επεισόδιο. Ναι. Γιατί να πω και το τρίμα μου το άλλο, επειδή ακριβώς δεν με τράβηξε από την αρχή, το ξεκίνησα πολύ. Εγώ την έκανα stop τη σειρά. Την έκανα stop σε κάποια φάση. Την ξανάρχισα, την ξανά έκανα stop και μετά είναι τα τελευταία 9 επεισόδια σερή. Ωραία. Τι θέλω να πω αυτό, ότι η σειρά είναι πάρα πολύ δυνατή. Απλά όταν είσαι, όταν κάνεις κάποιες εκρήξεις επιμέρους, ωραία. Και μετά απλά ξέρεις εκεί που δίνει στον άλλο τροφή για να πει τι γαμάτο που είναι αυτό. Και μετά απλά ήταν έτσι. Αυτό με χάλασε. Και να πω και το άλλο πολύ σημαντικό, ότι για το budget συχνά πέφτει, συχνά συνέχεια πέφτει στο animation. Για πρώτη φορά έπεσε και στο animation, αλλά ισομοιράστηκε από με τη μουσική, η οποία ήταν σε κάθε επεισόδιο υπέροχη. Και παιδιά, όταν έχεις σε κάθε επεισόδιο καινούργιο ή σε επεισόδιο, φοβερό. Επίσης, τι κάνανε, οι Γερμανοί γενικά είναι λίγο άγριος, όπως έχει περαστεί αυτό το πίεση. Οπότε βάλανε και ο ίδιος ο Ισαγιάμα Μαγκάκα έβαλε στη σειρά τη γερμανική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα της σειράς. Ήταν ένα από τα κομμάτια που μου άρεσαν γιατί είσαι γερμανική φιλολογία. Με τη Γερμανία γενικότερα με τα γερμανικά. Κράξιμο. Δεν μου αρέσει η γερμανικά, δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια γλώσσα που είναι, ξέρεις, μπάχτε μπούχτε, εγώ πάντα έτσι το λέω. Εντάξει, εγώ είμαι, ξέρεις, πιο πολύ φαν των Ισπανικών, αλλά τέλος πάντων, να συνεχίσουμε λέγοντας ότι πρόκειται για τη σειρά η οποία θα συζητιέται για πάρα πολύ καιρό και προσέξτε, πέρα από το Death Note, το οποίο, ξέρεις, έχει λιαγκόμενα, έναν τον Death Note μαζί. Ένα φίλο που δεν είναι δίπιστος, έναν τον Death Note μαζί. Είναι η σειρά που μπήκε στη λίστα αμέσως, μπαμ, με τις σειρές που προτείνεις ένα φίλο σου. Ωραία. Ναι, όχι, ή που... αν είμαι για μικρά παιδιά... Ρε φίλε, τι παίρνεις αυτό, ναι! Γενικά, παιδιά, δεν περίμενα να έχει τόσο θανάτους. Είναι, αν μου επιτραπεί αυτή η φράση, το Game of Thrones τον Άγκο.
πολύ αίμα. Και το πιο σημαντικό, ωραία. Όσο περνάνε επεισόδια σε μια σειρά, μαθαίνουμε, επειδή είμαστε άνθρωποι και επειδή οι άνθρωποι αρχίζουν και αναπτύσσουν συναισθήματα και δεσμεύουν τους ανθρώπους τους άλλους μετά από κάποιο διάστημα, μας αρέσει το κύριος, ωραία. Όπως στο Game of Thrones, έτσι και εδώ, εμένα μου άρεσε και το Ξανθούλη, ρε, στην αρχή, όπως λέγεται. Που πέθανε με τον Έρεμ, που πέθανε με τον Έρεμ, που πέθανε με πεθαίνει ο Έρεμ. Ωραία. Και εγώ εκεί είμαι. Και μετά αυτές μου αρέσει. Μα είναι στους πρώτους πέντε! Όχι, ήταν πρώτος, δεύτερος, δεν ήταν μεγάλη, ήταν ψηλά, έτσι. Ήταν, και πίσω έρευνα, ωραία. Φίλε, έχεις ωραία μάτια, ρε, εντάξει. Και εμείς έχουμε ωραία μάτια, δεν κάνουμε έτσι. Φώναζε πάρα πολύ, φώναζε πάρα πολύ. Πάρα πολύ φώναζε. Αλλά, οκ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πεθαίνει ο Έρεν, έτσι, είμαστε όλοι. Στο επόμενο επεισόδιο εμφανίζεται ένας Τιτάνας, ο οποίος παίρνει σαν τάβρο στο γυαλοπολί, τα διαλύει όλα και είναι γαμάτος και πάνω απ' όλα τι έχει ηλιακούς, έτσι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, έχει ηλιακούς, ωραία. Δηλαδή είναι. Οκ. Έχουν τα παιδιά, είναι οι Τιτάνες και είναι, ο ένας είναι κάνει. Ο άλλος έχει και κάνει. Είναι και σαλάτα μας. Η ώρα της Τάλμον Σάλατ. Εντάξει, δεν ξέρεις, αλλά είναι αγαπημένοι μου. Αλήθεια. Ναι. Πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ. Είναι φλαμμένοι. Οι Τιτάνες. Για ποιο λόγο μαστούρα. Για ποιο λόγο. Ο Ισαγιάμα έχει πάρει ιδέες από ένα βιβλίο που δείχνει διάφορες παράξενες συμπεριφορές ανθρώπων. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι ένα βιβλίο το οποίο είμαι εγώ, καρέ-καρέ και είμαι. Δηλαδή, εκεί που ξέρεις, όταν και εμείς το ψάχνουμε στο Anime Cast και ήρθε για να το βάλουμε στο βίντεο μας, πάντα έχουμε ένα θέμα γιατί εκεί που μιλάω, γιατί εκεί που μιλάμε δεν είναι στο βίντεο, είναι λίγο ξέρεις. Οπότε πρέπει να βρεις κάτι να ταιριάζει, είναι δύσκολο, ωραία. Έτσι και στο συγκέκριο πήρε την ιδέα από τέτοια καρέ-καρέ για να δεις ότι οι Τιτάνες είναι φλαμμένοι. Ωραία. Σαν ιδέα δεν μου άρεσε, ωραία. Ούτε και εμένα. Αυτό που ήθελα να πω τώρα είναι ότι βλέπουμε αυτή τη σειρά. Και για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι γίνονται Τιτάνες. Ο Έρεν από το πουθενά είναι Τιτάνα. Και το μυστικό είναι στο κλειδί. Έτσι. Το οποίο το έχει πάνω του, γίνεται Τιτάνας. Εσύ μπορεί, δεν μπορώ. Γίνεται Τιτάνας, ωραία. Τα κάνει όλα. Μην πω τώρα τίποτα, οκ. Okay. Σπάει τείχους, κλωτσάει ανθρώπους κτλ. Και μετά απλά γίνεται πάλι άνθρωπος, έχει τα ρουχαλάκια του και έχει το κλειδί. Ρε φίλε, εσύ πριν να έκανες λαμπόγελο και έχεις το κλειδάκι. Γιατί είναι εκεί το κλειδί. Έχει ένα θέμα ο Ισαγιάμα, όπως λέγαμε στο προηγούμενο vlog ότι θυμάσαι για τον Dragon Ball Deep, που φεύγει ο κόσμος από εκεί, πηγαίνει αλλού να παλέψει στους στραπικά, ναι. Και ο Έρεν, απλά τι να πάει κανέναν Τιτάνα να κάνει κάτι αλλού, πλακώνονται μέσα στη μέση και πεθαίνει πολύ κόσμος. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει, όχι. Για τους οποίους ποτέ δεν αναφέρθηκε πιθανά τίποτα. Τίποτα. Ναι. Να πω το άλλο όμως. Λοιπόν, εμένα συνήθως τα άνιμε μου αρέσουν να τα βλέπω σε μαραθώνιο. Γενικά μου αρέσουν μαραθώνιο. Γιατί δεν κάνεις τίποτα άλλο, είναι ένα τηλεόραση και αλλάζεις και βλέπεις σειρά πολύ ωραία. Είδα τα 16 με 25 επεισόδια, τα είδα έτσι, ωραία. Μπορώ να πω ότι πέρα από το επεισόδιο που ήταν λίγο, ξέρεις, χαζό με το flashback και τα λοιπά, ήταν πάρα πολύ ωραία η ώρα που πέρασε. Πέρασε πολύ γρήγορα και διασκέδασα. Οπότε, επειδή γενικά έχουμε την τάση εμείς οι άνθρωποι να κράζουμε, να λέμε λίγο πραγματικά, να πω το εξής ότι αυτή η σειρά ήταν μια σειρά που με κράτησε τουλάχιστον στο μαραθώνιο, για να δείτε το αρχείο στο τέλος, θα σας κρατήσει.
Είναι μια δυνατή σειρά, αλλά όταν βλέπεις έτσι είναι από τις πιο ωραίες σειρές που υπάρχουν εκεί έξω. Άμα τη δούμε ένα 25 μαζί, μετά από 2 χρόνια. Θα κάτσουμε όλη μέρα και θα πολύ ωραία. Πίστεψα. Αλλά από πάνω από πάνω κάνουν εκεί που είσαι. Είναι όπως με τις ανθρώπινες σχέσεις, τις θεωρητικές σχέσεις. Όταν είσαι στο απογορεύμα κάποιες φάσεις και περιμένεις ακόμα περισσότερα πράγματα και ο άλλος απλά σου λέει όχι. Έτσι είναι πρόβλημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα της σειράς, ότι μας έδωσε παιδιά. Βασικά είναι το πρόβλημα που είδαμε της σειράς. Από την αρχή σου λέει, ξέρεις κάτι, είμαι υπέροχη, είμαι η καλύτερη που έχει ποτέ, έτσι. Ξεκινάει, περιμένουμε πάρα πολλά από αυτή και μας απογοητεύει, επειδή περιμέναμε πάρα πολλά, περισσότερα από ό,τι και να δώσει. Όχι ήταν και να δώσει, αλλά πολύ περισσότερο. Αυτή ήταν η δικιά μου γνώμη και νομίζω ότι εγώ μπορώ να μιλάω. Τώρα σειρά σου να πεις ότι θέλεις να πεις το θέμα αυτό. Για όσα είπα. Είναι μια σειρά η οποία όντως έχει μπει μέσα σε αυτές τις σειρές που όπου μπορείς να προτείνεις σε κάποιο φίλο σου. Εκεί που σου λένε άνιμε. Βλέπεις άνιμε. Είναι μια φορά. Γιατί βλέπεις κάτι. Γιατί βλέπεις κάτι. Τελείωσε καλά, απλά είχε πολλές διαφορές ξαφνικά, στο τελευταίο επεισόδιο είχε πάρα πολλές διαφορές. Και είναι σαν να λέει παιδιά, αράχτε, σε λίγο νέα τη ζώνη, συνέχεια. Άρα θεωρείς ότι σε κρατάει σε μελωδία. Δεν ξέρω, γιατί τώρα ωραία, έχουμε βρει το τι θα κάνουμε, πέθανα πολύ αλλά εχμαλώτησαμε έναν άνθρωπο που τάνα. Ξεκινάμε δυναμικά και εκεί που εμείς θέλουμε να συγκινήσουμε μέσα από το δίχως κάνει ένα στιγμάς μια υποτιτάνα. Δεν θα πω γιατί, όχι έχει διαβάσει από το μάγκα σίγουρα ξέρετε, αλλά δεν είναι έξω από το δίχως. Δίχως, υποτιτάνα, δεν έπεσε απλά το τείχος και βγήκε και ο Τάνας έκανε γεια σας. Είναι ανάμεσα. Το γιατί θα το δείτε στη δεύτερη σεζόν. Δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν είπα κάτι σήμερα. Αλλά μπορώ να πω ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό cliffhanger. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο το συνέχιζα. Ακόμα και τώρα, ναι. Αλήθεια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κατά πόσο το συνεχίζω. Ή μάλλον θα το κάνω, αλλά ένας λόγος που το κάνω είναι για να μπορώ να χτίσω μια άποψη. Πιστεύω δεύτερη σειρά, επεισόδιο 1. Θα δούμε κάτι πολύ δυνατό. Δεν ξέρω κάτι έτσι. Ούτε έχω. Ούτε ξέρω τι θα γίνει ή πώς θα το κάνουμε στο άνοιγμα. Απλά θα δούμε κάτι πολύ δυνατό για να μείνουμε πάλι στη σειρά. Γιατί άμα ξεκινήσει. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Δεν πρόκειται να σε κρατήσει εσένα. Κανένα δεν κρατήσει. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας τη σειρά η οποία θα συζητιέται για ακόμα πολλά χρόνια μέχρι να βγει η συνέχεια. Εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για το μόνος που φύγεις. Ακόμα και έχει πάρει 2 χρόνια. Θα είμαστε εδώ. Εγώ δεν έχω μούσια τότε. Για να σχολιάσω. Για να σχολιάσουμε με τη σειρά αυτή και τη συνέχεια της, η οποία αναμένεται συναρπαστική. Και εμείς ελπίζουμε ότι θα είναι σύντομα. Απλά να τελειώσει το μάνια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ομαλά χωρίς να έχουμε αυτά τα παράξενα, τις αλλαγές και τα κοψίματα, αλλά πάνω απ' όλα μια σειρά με εξαιρετική μουσική συνοψίζω. Πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο σχέδιο και πολύ πολύ έξυπνη. Η σκηνοθεσία του Σνίγκερ Γιουτζή είναι πολύ έξυπνη. Ακόμα και στην πλάσμα. Μπορεί να σε κουράζουν, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ δυνατή.